Θα ήθελα να επισημάνω ότι με ιδιαίτερη χαρά προσέρχομαι σε αυτό το προσκλητήριο του ΚΚΕ. Θεωρώ ότι η επαναστατική επιστημονική και εκπαιδευτική διανόηση αντιλαμβάνεται αυτή τη στιγμή το τι πρεσβεύει το κυρίαρχο καθεστώς του κεφαλαίου για την ανθρωπότητα. Εκείνο που πραγματικά πρεσβεύει είναι ένας πραγματικός κίνδυνος για την ανθρωπότητα με διάφορους τρόπους. Κίνδυνος που έχει να κάνει με πολιτικές γενοκτονίας, πολιτικές που έχουν να κάνουν με τη ληστρική σχέση προς τη φύση και τον άνθρωπο, που είναι στην ουσία του κεφαλαίου ως σχέσεις. Και αυτό εκφράζεται με τον κίνδυνο πολεμικών τυχοδιοκτισμών, ακόμα και μαζικής εξόντωσης της ανθρωπότητας, με τον κίνδυνο του αδυσόπιτου ταξικού αγώνα με εξαθλίωση της εργατικής τάξης και της μισθωτής εργασίας συνολικότερα, με εξαθλίωση πληθυσμών σε τεράστιες περιφέρειες του πλανήτη μας. Έχει να κάνει με κινδύνους που αφορούν την προσπάθεια προσετερισμού της επιστημονικής και τεχνολογικής πρόοδου μέσω της άμεσης υπαγωγής επιστήμης και τεχνολογίας και παιδείας συνακόλουθα στο κεφάλαιο, με αντίστοιχη διαστρέβλωση και παραποίηση αυτής της καθολικής δημιουργικής δύναμης, όπως έλεγε ο Μάρξ, που μόνο μέσω της καταστροφής της και της διαστρέβλωσής της μπορεί να υπαχθεί στο κεφάλαιο. Διότι η επιστήμη και η παιδεία είναι δυνάμεις καθολικής δημιουργικότητας της ανθρωπότητας, είναι δυνάμεις χειραφέτησης, απελευθέρωσης. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι η επαναστατική διανόηση οφείλει να συστρατεύεται με την υπόθεση της εργατικής τάξης, με την υπόθεση της εξυπηρέτησης των πραγματικών αναγκών της ανθρωπότητας υπό το πρίσμα της επιστήμης, με την υπόθεση της θεμελίωσης της κομμουνιστικής προοπτικής μέσω της επιστήμης. Άρα είναι αναγκαία η συστράτευση της επαναστατικής διανόησης με την υπόθεση της εργατικής τάξης, η αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ.